κυβέρνηση και με την ενεργοποίηση των νέων προγραμμάτων πρώτη από τα 28 κρατημέλη του νέου ΕΣΠΑ, προχωρήσαμε στην έκδοση 4 προσκλήσεων για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αποκλειστικά για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν. Είναι η πρώτη φορά που 4 προγράμματα για τους μικρομεσαίους τρέχουν ταυτόχρονα από ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Επίσης, αυτό το οποίο κάναμε και το οποίο θα συνεχίσουμε και θα εμβαθύνουμε το επόμενο διάστημα, είναι ότι για πρώτη φορά προχωρήσαμε σε πλήρη ηλεκτρονικοποίηση του συστήματος. Όλη η διαδικασία δηλαδή δημόσιας διαβούλευσης, δημοσίευσης των προκηρύξεων των προγραμμάτων, κατάθεσης των αιτήσεων, αξιολόγηση των αιτήσεων αυτών και ένταξης στα προγράμματα γίνεται με έναν ηλεκτρονικό αδιάβλητο τρόπο. Έχει προχωρήσει αυτή η διαδικασία της αξιολόγησης. Ήδη έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα για τις 2 προσκλήσεις, όπως γνωρίζετε. Την επόμενη εβδομάδα ανακοινώνουμε και τα αποτελέσματα για την πρόσκληση για τις υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κλείνει λοιπόν και αυτός ο κύκλος και προχωράμε στον δεύτερο κύκλο αυτών των προγραμμάτων, επειδή ακριβώς λόγω και όλων αυτών των ρυθμίσεων που σας προανέφερα, το ενδιαφέρον που παρουσιάστηκε από τον κόσμο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Μπορώ να πω ότι υπερεύει και τις δικές μας προσδοκίες. Προχωρούμε λοιπόν και σε δεύτερο κύκλο προγραμμάτων με αυξημένο προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την αυξημένη ζήτηση. Τα προγράμματα έχουν πολύ μεγάλη επιτυχία και γι' αυτό προχωρούμε και σε νέες προσκλήσεις πέρα από αυτές τις οποίες ανέφερα, οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως, μιλώ πάντα για το κομμάτι της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, με την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, δημιουργία δηλαδή συνεργειών, συμπράξεων, συνεταιρισμών των επιχειρήσεων. Αυτή θα είναι η επόμενη πρόσκληση που θα βγει και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από 10 μέρες μάλλον, προχωρήσαμε και στην ανακοίνωση. Μάλιστα, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα με πολύ αυξημένο προϋπολογισμό, 280 εκατομμύρια, που είναι το Ερευνών Δημιουργικό Καινοτομό, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να συνεργαστούν με ερευνητικά ιδρύματα και με τα πανεπιστήμια της χώρας, έτσι ώστε να μπορέσουν τη δουλειά η οποία γίνεται στην έρευνα στη χώρα μας, η οποία είναι σημαντική, και αφορά και τους νέους επιστήμονες και τους νέους ερευνητές, να την μετατρέψουν σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να περάσουν δηλαδή από την έρευνα στην καινοτομία, έτσι ώστε να μπορέσουν και οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν, αν θέλετε, καλύτερες προοπτικές και στο διεθνή ανταγωνισμό.